Επιστροφή στο στούντιο, ένα μοναδικό στο είδος του βιβλίου με τίτλο Cyprus A Culinary Journey, το οποίο εμπερικλεί τον πλούτο της κυπριακής γαστρονομίας και των ανθρώπων της, με υπέροχες εικόνες μέσα από συνταγές που υπογράφει η Μαριλένα Ιωαννίδου. Κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες στα αγγλικά και τα γερμανικά. Το έχω εδώ στο χέρι μου το βιβλίο. Είναι μαζί μας όμως και η Μαριλένα Ιωαννίδου. Να σε λέω Μαριλένα, Μαριλένα. Λοιπόν, Μαριλένα μου, πραγματικά όταν το πήρα στα χέρια μου εντυπωσιάστηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Και θα ήθελα να μου πεις και πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τι ακριβώς περιλαμβάνει, περικλεί αυτό το βιβλίο, το οποίο το κρατάω στα χέρια μου. Το βιβλίο αυτό περιέχει φωτογραφίες της Κύπρου, των ανθρώπων, φαγητών, συνταγές, 11 συνταγές από τον διάσημο γερμανό σεφ Franz Keller, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από την Κύπρο, αφού γνώρισε την κουζίνα μας πολύ καλά. Κείμενα από την Rita Hens για τους ανθρώπους. Στα κείμενα αυτά μαθαίνει κάποιος για τις αξίες των ανθρώπων της Κύπρου μας. Ένα κεφάλαιο ειδικά για τα κρασιά της Κύπρου από την Astrid Stickmeyer, που είναι καταξιωμένη στον τομέα της στη Γερμανία. Και η όλη ιδέα, οργάνωση και παραγωγή του βιβλίου έγινε από την Μαριάννε Σάλεντιν Τρέγκερ, η οποία γνωρίζει την Κύπρο πάρα πολύ καλά, εδώ και πολλά χρόνια, αγαπά την Κύπρο και ήθελε να κάνει ένα βιβλίο για την Κύπρο. Αυτό. Λοιπόν, τώρα κάποιοι Γερμανοί να ξεκινούν να κάνουν βιβλίο για την Κύπρο, να γυρίζουν στην Κύπρο, βλέπουμε στο μεταξύ και εικόνες από το βιβλίο, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ήρθα στην Κύπρο 5 φορές, ταξίδευσα στην Κύπρο 5 φορές, για αρκετές μέρες την κάθε φορά, και σε αυτά τα ταξίδια προσπάθησα να τους γνωρίσω την Κύπρο όπως δεν μπορεί να τη δει κάποιος ο οποίος έρχεται απλά για λίγες μέρες να την επισκεφθεί, την άγνωστη Κύπρο, και να γνωρίσουν ειδικά τους ανθρώπους της Κύπρου, που είναι υπέροχοι, και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί σε αυτά τα ταξίδια, όλες μας τις επισκέψεις μας υποδέχτηκαν, μας δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες και πάντα γενναιόδοροι. Γυρίσατε λοιπόν σε χωριά, στην Ήπεθρο, από το πιο απομακρυσμένο χωριουδάκι μέχρι το πιο. Για πείτε μας έτσι το ταξίδι αυτό. Το οποίο κράτησε, είσαι πολύ συγκινημένη κιόλας. Τι να πρωτοθυμηθώ, ναι. Όλοι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι της Κύπρου είναι η Κύπρος και είναι βασικό στοιχείο της Κύπρου, και χαίρομαι πάρα πολύ που μία ομάδα από τη Γερμανία εκτιμά αυτή την απλότητα, την αυθεντικότητα του τόπου μας, των ανθρώπων της κουζίνας μας, και αποφάσισε να κάνει αυτό το βιβλίο για να την προβάλλει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εκτός από αυτό, η σπουδαιότητα αυτού του βιβλίου βρίσκεται στο γεγονός ότι όπως έγραψαν τα έντυπα μέσα στη Γερμανία πριν από 3 εβδομάδες που έγινε η δημοσιογραφική διάσκεψη στη Φραγκφούρτη, με αυτό το βιβλίο η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη. Δεν ήμασταν μέχρι Όχι, τώρα. Γιατί η Κύπρος δεν έχει. Εντάξει, στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη βρίσκει κάποιος χώρες οι οποίες διαθέτουν εστιατόρια με αστέρια Μισελέν, για παράδειγμα. Η Κύπρος δεν διαθέτει αυτό. Διαθέτει όμως μια εξαιρετικά απλή αυθεντική κουζίνα, που είναι μοναδική. Με αυτό το βιβλίο, λοιπόν, μπαίνει στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη Κύπρος, και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας. Μαριλένα, τι είναι αυτό που τους έκανε περισσότερη εντύπωση? Καλά, λατρεύουν την κουζίνα μας, γιατί ακριβώς είναι απλή. Και εδώ θέλω να πω, ότι και η κουζίνα του Franz Keller είναι απλή. Η απλότητα, λέει, είναι το πιο σημαντικό. Αυτό υπάρχει σαν σλόγκαν στην κουζίνα του. Και αυτό είναι που τον έφερε κοντά μας και κοντά στην κουζίνα μας. Μα τι να πω, όλα τα φαγητά μας τα λάτρεψαν. Στη Μαριάν αρέσει πάρα πολύ το κολοκάσι. Είναι το μόνο που δεν τρώω εγώ. Βέβαια, το φτόν της τερατσιάς πάντα ενθουσιάζει. Μάλιστα. Με ρίζες από το καρπάσι, από δεν είναι? Ναι, από το καρπάσι. Εκείνο το τιμούμε διόντως. Ναι. Και γενικά, όλα τα φαγητά τα λάτρευαν εδώ στην Κύπρο. Ήταν η χαρά μας, και οι πιο ωραίες στιγμές που θυμάμαι είναι στην κουζίνα μου, ώρες ολόκληρες, να μαγειρεύουμε όλοι μαζί. Δηλαδή, όλοι βοηθούσαν να πλύνουν χόρτα, να καθαρίσουν. Όλοι έβαζαν το χέρι τους.
μαγειρεύαμε, φωτογραφίζαμε. Ο Μάρκους Μπάσλερ είναι εξαιρετικός στη δουλειά του και είχαμε και τον Όλιβερ Σούς, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου και βεβαίως ήταν παρόν στις φωτογραφίσεις και έκανε όλο το στυλάρισμα του πιάτου. Και μετά από όλα αυτά να απολαμβάνουμε το υπέροχο κυπριακό κρασί μαζί με τα πιάτα της αυθεντικής κυπριακής κουζίνας. Τι καλύτερο. Και υπάρχει τώρα αυτή η έκδοση στα αγγλικά, υπάρχει στα γερμανικά. Και γερμανικά. Γιατί όχι στα ελληνικά? Θα μου πεις ότι απευθύνεται περισσότερο στους ξένους. Αλλά... Είναι μια έκδοση που στήχησε πάρα πολλά. Και θεώρησαν ότι θα ήταν καλύτερα να αρχίσουμε έτσι με αυτές τις δύο πιο διεθνείς γνώσσες και να δούμε ανάλογα πώς θα προχωρήσουμε. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτή τη φωτογραφία, θέλω να τη δείξω. Αυτή είναι μια φωτογραφία που θα προταθεί, ναι. Για να πάρουμε αυτή τη φωτογραφία. Έχει ήδη προταθεί. Είναι η φωτογραφία της Άνια Γιάν, που είναι η Άνια ειδικεύεται σε φωτογραφίσεις πορτρέτων ανθρώπων. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν έχει προταθεί για το Διεθνές Βραβείο PR και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει για αυτή τη φωτογραφία στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Τώρα ο στόχος ποιος είναι? Βγήκε αυτή η έκδοση, την έχουμε στα χέρια μας. Πώς θα αξιοποιηθεί? Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για προβολή της Κύπρου από εδώ και μπρος, δεν είναι? Επιβάλλεται. Έχουμε ένα διαμάντι στα χέρια μας, το οποίο έκαναν κάποιοι άλλοι για μας. Θα ήταν τραγικό αν δεν το αξιοποιούσαμε. Νομίζω επιβάλλεται να το αξιοποιήσουμε για να προβάλλουμε την Κύπρο μας, την Κύπρο όπως την βλέπουν και την εκτιμούν οι ξένοι, έτσι ώστε να δουλέψουμε πάνω στην εικόνα της Κύπρου διεθνώς. Επίσης, να φέρουμε κόσμο, ξένο κόσμο, τουρίστες εδώ στον τόπο μας. Λοιπόν, πού μπορεί να βρει κάποιος αυτή την έκδοση? Στα βιβλιοπωλεία, σε όλη την Κύπρο. Στα σημεία ίσως αεροδρόμια που μπαίνει, βγαίνει κόσμος και τα λοιπά. Φαντάζομαι με τον Κότη είσαστε σε επικοινωνία γι' αυτό το βιβλίο. Βεβαίως. Έχει αναλάβει μια εταιρεία στην Κύπρο την διακίνηση στα βιβλιοπωλεία και όλοι μαζί προσπαθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε να το προβάλλουμε και να το προωθήσουμε. Μπορεί να βρει κάποιος και συνταγές οι οποίες είναι ξεχασμένες, Μαριλένα, σε αυτό το βιβλίο? Βεβαίως. Υπάρχουν συνταγές, όσον αφορά τις δικές μου συνταγές, υπάρχουν συνταγές της κυπριακής κουζίνας, παραδοσιακές, αλλά φερμένες με έναν τρόπο στο σήμερα, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν εύκολα. Mm-hmm. Και υπάρχουν και συνταγές οι οποίες έχουν βάση στην παραδοσιακή κουζίνα ή αξιοποιούν κυπριακά προϊόντα που είναι δημιουργίες δικές μου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ όμορφη δουλειά. Κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια αθλητικές ειδήσεις με τον Αντώνη Κωνσταντίνου.